πούμε, μάλλον τίνω προς τις Ελληνίδες. Γιατί? Γιατί είναι παθιάρες. Βέβαια έχουν και τα αρνητικά. Δηλαδή η ζήλια θα είναι ακόμα πιο δυναμική. Σωστό. Μια και το σεξ είναι πιο μεσογειακό, αν θέλεις. Mm-hmm. Και νομίζω όλοι οι μεσογειακοί λαοί το έχουν. Δεν έχω κάνει όμως σεξ εκτός από. Κυρίως με Ελληνίδες έχω σχετιστεί στη ζωή μου. Ναι. Οπότε δεν μπορώ δεν να θέλεις, το δηλαδή, δεν θα θέλεις να κάνεις σεξ σχέση με μια Αμερικανίδα, ρε παιδί μου. Δεν με τραβάει το γεγονός ότι είναι Αμερικανίδα και να κάνω σχέση επειδή είναι Αμερικανίδα. Αν ναι. συναντήσω. Άλλα είναι τώρα τα κίνητρά μου και οι προτεραιότητες μου. Θέλω να βρω έναν άνθρωπο που να οδεύουμε στο ίδιο μονοπάτι. Ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση. Είναι, επειδή είναι Αμερικανίδα, θα πάω. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν, ρε παιδί μου. Εσύ είσαι, από ό,τι έχουμε καταλάβει, ένας υπερσεξουαλικός άνθρωπος. Δηλαδή το σεξ ήσουν υπερσεξουαλικός. Όχι, γιατί το έχουμε συζητήσει με τον Στράτο. Έχω την ενέργεια πάρα πολύ. Υγιή. Ναι, είναι πολύ υγιή. Η σεξουαλική μου ενέργεια είναι. Αλλά δεν είναι το κόλλημά μου ίδιο. Δηλαδή κάποτε. Για να έχω και κάποιο λόγο ύπαρξη, λόγω τραυμάτων. Έπρεπε να κάνει συνέχεια και σεξ, ας πούμε. Πιθανόν, σαν διαφυγή τώρα, δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό, γιατί είμαι ευτυχισμένος, σου λέω. Άρα δεν δηλαδή, συγγνώμη, τότε που ήθελε να κάνει πολύ σεξ, ας πούμε. Δεν ήμουν ευτυχισμένος, όχι. Αλήθεια. Ναι. Ήταν δηλαδή μια καταφυγή το πολύ σεξ. Καταφυγή, ναι, και το είχα παραδεχτεί. Δηλαδή είχα, πήγαινα εκεί πέρα, ας πούμε, για να μην. Δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω ίσως κάποια γεγονότα στη ζωή μου ή κάποιες δικές μου ανασφάλειες, κάποια δικά μου κενά. Και το έχω ομολογήσει, δηλαδή και το ήξερα. Απλώς δεν μπορούσα να βρω κάτι άλλο. Τώρα είμαι τόσο καλά που δεν μου μπαίνει καν στο μυαλό. Η σεξουαλική ενέργεια υπάρχει, αλλά πρέπει να εκφραστεί πλέον. Το έχω προτεραιότητα και μάλιστα δεν είναι απλώς προτεραιότητα. Είναι νόμος για μένα ζωής. Mm-hmm. Θέλω να έχω σεξουαλική σχέση μόνο όταν υπάρχει όλο το άλλο background από πίσω. Υπάρχει αγάπη.